Θα ήθελες να παίξεις με αυτό το χειριστήριο στο Nintendo Switch? Αν ναι, δες το βίντεο. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστεί σε πρώτη φάση είναι το στικάκι που έχει έρθει στην κατοχή μου και το έχω παραγγείλει από το AliExpress. Είναι αυτό εδώ. USB Wireless Adapter από την 8-bit DAW. Πολύ μικρή συσκευασία και η τιμή του είναι πολύ καλή. Είναι στα 10 ευρώ. Αν μπορείς να το βρω και σε άλλα καταστήματα, εγώ θα σας αφήσω στην περιγραφή link από όλα τα διαθέσιμα καταστήματα που το πουλάνε και να συγκρίνετε τιμές. Να το πάρετε από όπου νομίζετε ότι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει μέσα το κουτάκι. Είναι αυτό εδώ το στικάκι. Πολύ ωραίο, μοιάζει με τα τουβλάκια του Super Mario. Και πίσω έχει κάποιες οδηγίες. Θα πρέπει, λέει, η επιλογή Pro Controller Wired Communication να είναι ενεργή στο Nintendo Switch. Και για το PS4, αν θέλουμε να συνδέσουμε το DualShock 4, να μην ξεχάσουμε να κρατήσουμε πατημένο το PS πλήκτρο στο χειριστήριο ταυτόχρονα με το Share Button, μέχρι η μπάρα να αρχίσει να αναβοσβήνει. Λοιπόν, είναι ένα USB stick, έτσι ανοίγει. Και εδώ έχει ένα κουμπάκι. Αυτό το κουμπάκι το κρατάμε πατημένο. Έχει ένα κόκκινο φωτάκι το οποίο βλέπω τώρα, δεν μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Εδώ υπάρχει ένα κόκκινο λαμπάκι το οποίο αναβοσβήνει γρήγορα. Εκείνη την ώρα θα γίνει και ο συγχρονισμός με το DualShock χειριστήριο. Οπότε το κουμπώνω εδώ στο πλάι στο dock του Nintendo Switch. Μπορείτε σε όποια θύρα θέλετε, ακόμα και στην εσωτερική, για να κλείσετε το καπάκι και να μην φαίνεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και φέρνω μπροστά και το χειριστήριο από το PlayStation. Πατάω το κουμπάκι. Ωραία. Τώρα ψάχνει να συγχρονίσει. Πατάω Share και PS Button στο χειριστήριο. Ψάχνει και αυτό να συγχρονίσει και δονήθηκε. Από τη στιγμή που δονήθηκε, ήδη έχει γίνει σύζευξη. Πάμε να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει στην οθόνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να το και το χειριστήριο. Θα πάω λιγάκι στο Zelda με φόβο να χτυπήσουν πνευματικά δικαιώματα, φυσικά, την Nintendo, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να δείτε ότι είναι η απόχρηση του χειριστήριου άψογη. Εγώ δεν μπορώ να εντοπίσω κάποιο lag. Τώρα, αν εσείς έχετε πιο έτσι ευαίσθητα μάτια και καταλαβαίνετε πιο πολλά από μένα, ενδεχομένως να δείτε κάποιο lag. Εγώ προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα σε όσα παιχνίδια το δοκίμασα. Λοιπόν, δείτε δεξιά, εδώ στην οθόνη. Υπάρχει η δόνηση, δεν ξέρω αν λειτουργεί το γυροσκόπιο, δεν έτυχε ακόμη να το δοκιμάσω σε κάποιο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αν δεν θέλετε να πάρετε το Pro Controller της Nintendo, το οποίο είναι και πανάκριβο μεταξύ μας, με 10 ευρώ, εφόσον έχετε ένα DualShock 4 χειριστήριο ή ένα χειριστήριο από το Xbox One, είτε το S είτε το X μοντέλο, να παίξετε και στο Nintendo Switch με το αγαπημένο χειριστήριο και αυτό που σας κάθεται πιο καλά στα χέρια. Για Xbox 360 που το δοκίμασα δεν κατάφερε να το κάνω να συγχρονίσει. Για το GameShare, το χειριστήριο που μου είχε στείλει το eBay, επίσης δεν κατάφερε να το κάνω να συγχρονίσει. Αν και η εταιρεία η συγκεκριμένη που μου έστειλε για το χειριστήριο, η 3GS, έχει βγάλει και χειριστήρια τα οποία είναι συμβατά με το Switch. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω διάφορες κινήσεις για να δείτε ότι πραγματικά δεν υπάρχει lag.
Το options είναι το syn που έχει το χειριστήριο του switch. Το share είναι το clean που σας ανοίγει το χάρτη δηλαδή στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το χειριστήριο DualShock με το Nintendo Switch, παίζει άψογα. Θα χρειαστείτε μόνο το στικάκι από την 8bit, θα σας δώσω εγώ το link στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, ελπίζω να σας βοήθησα. Γεια σας φίλοι.